Hello everybody! Γεια σου ρε μαλάκα! Ερχόμαστε μέσα στο Honda και πηγαίνουμε προς το χωριό και με αφορμή αυτό θα κάνουμε μια ωραία χαλαρή κουβεντούλα. Με γέμισε λάδια, το ξέρεις. Τι? Με γέμισε λάδια εννοώ. Γιατί? Για το πιτόγερο που φάγαμε. Ναι, φάγαμε και ένα πιτόγερο πριν από λίγο. Βασικά περιμέναμε να φάμε το πιτόγερο και μετά να ξεκινήσουμε το βίντεο. Άσχημο δεν ήταν. Για πες, τι έκανες χθες με το αμάξι που πήγες σε συνεργείο? Δες, μετά από τόσες χιλιάδες χιλιόμετρα που έκανα. Βασικά, ποιες τόσες χιλιόμετρα έκανα? Τον Απρίλιο. Ναι. Μέχρι τώρα. Αύγουστο. Αύγουστο, ναι. Πόσα χιλιόμετρα έκανες? Από το σέρβις, όχι από πριν. Σου λέω, γιατί έκανα ήδη και από πριν χιλιόμετρα. Από το σέρβις που είχα στο χαρτί γραμμένο μέχρι τώρα. Ναι. 12.800. Από 13 στρογγυλέψου. 12.800. Και εννοείται στα... τώρα άλλαξα λάδι. Πρώτη φορά που αφήνω τόσες πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα λάδια. Αλλά δεν ήταν ταλαιπωρημένα καθόλου. Μια χαρά ήταν τα λάδια του αυτό. Εντάξει, τι ζόρ τραβάει αυτό το αμάξι με λάδια τώρα. Ξέρεις, δεν σε πάει. Αλλά είναι πολλά τα χιλιόμετρα. Δεν σε πάει να το πατήσεις. Ναι, για πόσα χιλιόμετρα. Ανά 10.000 χιλιόμετρα είναι αυτά τα λάδια. Τα λάζεις. Τι λάδι αναλές? Τώρα καλοκαιράκι 5.40 δίνει η Honda. 5.40 λαδάκια, ένα φίλτρο λαδιού. Κάναμε ένα γενικό τσέκ γιατί είχαν βρει κάτι κατσάβραχα πάνω εκεί πέρα που είχα πάει. Ναι. Πεντακάθαρο από κάτω. Και το ψάρ. Το θέμα είναι ότι δεν πήγα για ψάρ. Όλο. Βρίσκει λίγο, Να τορνάρουμε λίγο, ναι. Βρίσκει. Μα δεν είναι λίγο θολάκος αυτό? Ναι, λίγο θολάκος. Βέβαια αυτό το πρόβλημα θα το αντιμετωπίσουμε κάπως, αλλά θα πούμε αργότερα τι θα κάνουμε στο αυτοκίνητο. Ναι, πρέπει τώρα σιγά σιγά να πούμε σε μια σειρά γιατί τα αφήσαμε όλα πίσω. Δεν έχουμε κάνει ούτε μια δουλειά. Πού να κάνεις τόσες δουλειές? Γίνεται καλοκαίρι να κάνεις δουλειές? Δεν γίνεται. Βαπτίσεις, γάμους, διακοπές. Πάντα μούγκεν. Πάντα μούγκεν. Τα φάγαμε. Τα φάγαμε οι γάμοι. Το μούγκεν κακό φαγώθηκε σαν Σαββατοκύριακο. Έγινε κοκτέιλ. Τι κοκτέιλ έγινε, άστα. Φαγητό έγινε, όχι κοκτέιλ. Δεν σώνουμε από τα φαγητά φέτος. Τι έκανες, παρήξεις ανάρτηση μπροστά? Τι έχουν σκασάν. Έχουν χυστεί μπροστά τα αμορτισέρ. Από τον προηγούμενο, εγώ δεν έχω αλλάξει μέχρι τώρα τίποτα. Έκανες 12.000 χιλιόμετρα με κλασμένα αμορτισέρ δηλαδή. Ήταν από πριν, αλλά τώρα που το ζόρισε και ξέρεις τι, ξέρεις πότε έφαγαν το ξύλο. Μόλις πήγαν τα ελαττήρια χαμηλώματος. Όταν ένα αμορτισέρ είναι ήδη, ναι. Το αποτελειώνεις μια και καλή. Ναι, γιατί το ελαττήριο που εκτός ότι είναι πιο κοντό και αλλάζει διαδρομή είναι και πιο σκληρό. Ναι. Και αυτά ήταν ήδη προχωρημένα τα αμορτισέρ και τώρα δρόμο. Και τώρα παραγγείλαμε δύο καγιάμπα για μπροστά, πίσω έτσι και αλλιώς θα χαλάξει. Απλά πρέπει πίσω να κόψουμε, να βάλουμε τα φτερά για να μπορώ να βάλω και τα ελαττήρια για να το πιάσω και πίσω να είναι. Θα παραγγείλεις φτερά δηλαδή, θα βάλουμε φτερά. Θα βάλουμε φτερά, αυτό χωρίς δεν γίνεται άλλο. Δεν μπορώ, φαντάσου τώρα, φόρτωνα 4 άτομα και ήμουν όριο. Όριον. Όριον, δηλαδή μην βρω καμιά λακκούβα στο δρόμο και τορνάρω. Καλά, τι τορνάρω, άμα το δεις στο λάσκο το. Δεν πειράζει, παθαίνει τίποτα. Δεν πειράζει. Μπρος τα κάνει, πίνω πόνος. Έτσι, μπράβο, έτσι, έτσι. Και τι άλλο. Έτσι. Από κάτω γενικά ήταν καθαρό. Το μόνο που θέλει. Ένα κρόμπαρο έχει πολύ τέτοιο, σαν τίποτα. Απειροελάχιστο κενό, αλλά. Εγώ δεν τα αφήνω αυτά, πάω στον δρόμο το λέω, άλλαξε το. Όχι, όχι, αυτά θέλουν προσοχή. Και αυτά βάλουν τα μορτισέρα δηλαδή από εβδομάδα. Και είμαστε κουμπλέ. Βασικά κοίταξα και για ανάρτηση, αλλά είναι λίγο τσιμπημένες αυτό το αμάξι. Και θέλω να φτιάξω άλλα πράγματα και μετά να βάλω ανάρτηση. Έτσι, αλλιώς τώρα δεν τους πει να στηρίξεις. Ναι, τι είναι αυτό, ναι. Εδώ για να προσπεράσει κάνεις 9 προσευχές. Πρέπει να δυναμώσει λίγο και μετά να στρίψεις. Βρήκα κάτι τέτοιο, ρε. Έψαξα λίγο εξωτερικό για βρήκα ένα τροπέτο στην Γερμανία, SI. Ναι. Το είχε 2 μέρες ανεβασμένος. Αυτό με τη μούρη τη διαφορετική. Ναι, αλλά κουμπώνουν τα πράγματα από το SI σε αυτό. Και τον έστειλα μήνυμα. Για μοτέρ λες τώρα. Ναι, βασικά αυτός δεν πουλούσε Μπέρφ. Πουλούσε όλα τα υπόλοιπα. Τη γέφυρα. Βασικά πουλούσε όλα τα υπόλοιπα που θες γέφυρα για να βάλεις, για K20 λέμε τώρα. Ναι, ναι, θέλει γέφυρα. Είναι διαφορετική με το 18. Θέλει τη γέφυρα από το SI. Δηλαδή θέλει και τη δικιά του γέφυρα. Και, ναι. Και κουμπώνει στο ίδιο σασί. Στο ίδιο σημείο. Είναι όλα μπολτών. Α, δηλαδή απλά θες και τη γέφυρα του για να πατήσει το. Αυτό δηλαδή πουλούσε όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή πουλούσε όλο το αμάξι. Δηλαδή καντράν, λεξούδες,
γέφυρες. Τα θες όλα για να δουλεύουν όλα. Σωστά. Για να δουλεύουν όλα σωστά. Καλό είναι να τα έχεις όλα για να ψάχνεις από εδώ και από εκεί. Απλά το καλό με αυτή τη γέφυρα είναι ότι μπορείς να κουμπώσεις τα πάντα. Μπορείς να κουμπώσεις K24, μπορείς να κουμπώσεις K20. Κάνεις ό,τι κουστάρεις, ρε. Αυτό δηλαδή βγαίνει η γέφυρα από το 18, ναι, έρχεται, βιδώνει όμορφα, ωραία η άλλη και αυτό είναι πολύ clean. Γιατί το SI έβγαινε αριστεροτήμονο. Από τα δεξιά δεν ταιριάζει. Βασικά το Type R είχε το FD2, το Type R είχε υδραυλικό τιμόνι. Δεν είναι ηλεκτρικό όπως είναι αυτό εδώ. Ηλεκτρικό έβγαινε δηλαδή μόνο το SI και αυτό εδώ. Το αμερικάνικο δηλαδή. Δηλαδή ό,τι μετατροπή θες να κάνεις, κάνεις από το SI. Από το ιαπωνικό, είναι αυστηρά δεξιοτήμονο. Δεν ταιριάζει τίποτα δηλαδή. Ταιριάζουν όλα τα υπόλοιπα εκτός από τη γέφυρα γιατί είναι δεξιοτήμονο. Ναι. Το πουλούσε 650 ευρώ. Ξέρεις τι σημαίνει 650 ευρώ. Ούτε ώρες δεν άντεξε αυτό το πράγμα. Κάποιος το δάκωσε. Τι θα κάνω. Ναι. Τον έστειλα μήνυμα και μου λέει πουλήθηκαν. Λέει με έχουν πάλι ήδη λεφτά μέσα. Μέσα σε κάτι ώρες. Πας δηλαδή για μετατροπή, Που ξέρω. Άτμο. Ωραίο μαλάκα. Δεν θες να κρατήσεις ένα. Βασικά δεν το κράτησε καθόλου άτμο να το. Ναι, πόσο. Το είχα αρκετά χρόνια το μεσημέρι. Α, ναι. Δες πιο πολύ του χάρηκα ατμόσφαιρα παρά το. Στο τούρμπο είσαι. Βασικά με το τούρμπο δεν μπορείς να στρίψεις. Ξεχνάς το στρίψιμο με το. Καλά, εντάξει. Ναι. Ειδικά άμα έχεις 400-500 άλογα. Που είχες εσύ. Όχι, εκείνη ήταν κανίβαλος. Καθαρά κανίβαλος. Βγαίνεις. Σπίτι. Ναι. Στροφές ξεχνάς. Και ειδικά άμα έχεις και τίποτα. Χωρίς μπλοκέ, χωρίς βασικά ό,τι και να το κάνεις δεν μπορεί να στρίψει. Ναι, δεν στρίψει. Ναι. Ατμόσφαιρα του χειρόμουν πιο πολύ, να σου πω την αλήθεια. Αλλά. Αυτό. Τι θα ήταν το όνειρό μου. Κάπου 24 από πρεσέρ. Αλλά τώρα σε μιλάω για να μπάτσε 15 κάπου. 15 κάπου παντρεύω. Μην τα λες αυτά έτσι, μην σου ακούσει κανένας. Δεν ξέρω, κάτι σιγά σιγά θα το δούμε. Κάτι. Ξέρεις ποιο είναι το καλό με αυτό το αμάξι, ότι έχει. Ό,τι βρεις. Ότι έχεις άπειρες επιλογές να κάνεις. Δηλαδή, μόνο που γνωρίζω ότι αυτό το αμάξι παίρνει πράγματα, είμαι καλά. Αν με έδινε τώρα ένα αμάξι το οποίο δεν έπρεπε, με έλεγες ότι δεν μπορούσα να κάνεις τίποτα στο αμάξι, θα μου λέει. Ναι, εντάξει. Αλλά και πάλι τη μετατροπή είναι. Το μοτέρ είναι κάτι το οποίο θα ασχοληθείς τελευταίο, παιδί μου, τέλος. Δηλαδή. Ναι. Πρώτα θα βασικά να τελειώσουμε βρει, απ' έξω, έχει να πάει στα φτερά. Έχει φέρει και ένας εδώ Ελλάδα, μερικά τροπέτα. Βέβαια τα είναι λίγο τσιπημένα. Γιατί θα είναι. Έχουν γύρω στα 4.000 μόνο του τροπέτου. Ναι. Μισό αμάξια. Βέβαια είναι το καλύτερο πράγμα γιατί σε δύο μέρες είσαι τελειωμένος. Ανεβάζεις, κατεβάζεις, ούτε πατέντες, περνάς στο πληξοδίτσο, όλα όμως ωραία. Ναι. Ναι, αλλά δεν είναι μόνο τα 4K. Δεν θα το κάνεις ένα σέρβις. Τι θα το πάρεις και το πετάξεις πάνω όπως είναι το μοτέρ, έτσι δεν το κάνεις το πράγμα. Όχι, ρε μαλάκα, δεν είναι. Δεν θα το λύσεις να δεις μήπως θέλει κανένα δισκόπλατο, λάδια, σκατάμισα. Θέλει και ένα σέρβις. Άρα δηλαδή πες ακόμα ένα και κάπα. Και αν υπολογίσεις και εργατικά μέσα σε αυτά, γιατί εντάξει δεν μπορούν όλοι να πάρουν ένα μοτέρ για να το αλλάξουν μόνοι τους. Αν εργατικά δεν έχουμε τόσο λόγω ότι είναι και το επάγγελμα, λόγω και έτσι. Ναι. Αλλά πάλι δεν θα το κάνεις ένα σέρβις να το πετάξεις. Τι κανίβαλο να το πετάξει όπως είναι πάνω. Ποιος κάνει. Εμένα τα λες, τα έχεις καταλώσει πόσο φορές. Δηλαδή θες ένα πεντάρι μόνο και μόνο για να πεις ότι θα το κάνω K20 και να έχεις 201 άλλο. 201. Είναι, γιατί είναι το K20 το Z το ποτέ. Αυτό που φοράει και το FNI2 δηλαδή. Δίλητρο 201 άλλο. Ένα άλλο που παραπάνω από τις προηγούμενες εκδόσεις. Ναι, πες γιατί. Μπορεί και έτσι να το κάνουν αυτό, επίτηδες. Να είναι έτσι για το αυτό. Ναι, το ξέρω. Τέλος πάντων, δεν έχεις πάρει σημεία τα. Εμένα με τρώει από μέσα. Το κάπα, ναι. Σαν το κάπα δεν είναι. Πες το έκανες αέριο τώρα, ρε μαλάκα. Τι αφού και 10% αυτό. Τρώμαξε, δηλαδή 1000% τα υπάρχει. 9-1. 9-1 λίτρα. Μανίσιο με 140 άλλο. Βασικά τσίστη. Είναι το. Δεν ξέρω τώρα, καλά σίγουρα το κόψαμε με τις ζάντες και αυτά. Είναι αλλά και ζάντες, ναι. Εντάξει, είναι 1300 κιλά αυτή τη στιγμή όπως είναι. Δεν φοράει μια. Το φοράει και το Σάπτο, τέλος. Ξέβαλα λίγο να σηκώνει. Δεν χρειάζεται.
Θα τελειώσουμε μία απ' έξω. Ναι. Παραγγείλει στα φτερά, τώρα μετά το καλοκαίρι. Να κόψουμε. Θέλω και μπροστά κόψιμο και πίσω. Πάλι θες το μάστορο δηλαδή. Άμα έχει όρεξη, τα κόβει λίγο μπροστά. Πάλι θες το μάστορο να σου κόψει το μάστορο. Δηλαδή. Ναι, λίγο. Καλά, σε αυτό είναι τίποτα. Ρε. Ένα δαχτυλάκι μόνο και μόνο για να μπορώ να το κατεβάσω εγώ και να μπορώ να χορμπηδάω. Να συλλαβεί. Τέλος πάντων, παρέγγειλε με τα φτερά, να βάλουμε φτερά. Τι άλλο μας μένει με τα καπό, θα πάρεις καπό κάποια στιγμή. Καπό, πλαστικό είναι το καπό. Πλαστικό, ε. 4 κιλά. Και να το πας για βάψιμο. Ναι, είδες. Ας γίνουν πρώτα αυτά. Ναι, αυτά. Να έχεις απ' έξω λίγο έτσι, σου αρέσει. Αλλιώς φέτος και σκέφτηκα. Πολύ φθηνή λύση για αυτό το. Να τουρπίσει αυτό. Μόνο και μόνο για να μην φύγει περιέργεια θέλω να το κάνω. Όπως έκανα και στα προηγούμενα μάξι. Αυτά τα ρημάδια τα τουρπίζουν πολύ στο εξωτερικό. Γιατί δεν έχουν πολλαπλή εξαγωγή, είναι κατευθείαν μέσα. Integrated, όπως το λένε και αυτοί. Τουρπίζεται δηλαδή για με τα ψέματα. Και πάλι μπορείς... θέλει να πετάξει 2.000, 2.500, 3, πώς τι αναφέρει. Όχι, τόσο πολλά δεν θέλει. Άμα θα έκανα κάποια τέτοια δουλειά, θα έπαιρνα μια πολύ φθηνή τουρπίνα. Μόνο και μόνο για την περιέργεια να τουρπίσω να δω πόσο θα βγάλει. Δηλαδή παίρνει μια 28 Κινέζο. Από τη στιγμή που έχω στο μυαλό να το κάνω K20, δεν χρειάζεται να πληρώσει κάρτα, κάτι δεν κάνει. Αυτά τα δουλεύουν με 28 εκεί, τάφη 28, τάφη 25, πάνε γύρω στα 250 άλογα. Καλά είναι. Εντάξει, θα παίρνει λίγο τα πόδια, δεν θα είναι όπως είναι τώρα με τα 140. Το θέμα είναι μετά την άξιο όμως. Μα την άξιο θα είναι μια K20, μια ώρα μεταβήτη. Ναι, θα έχεις πληρώσει τα άλλα δύο όμως. Ναι, εντάξει, πάρει πολλά πραγματάκια, κατάλαβες, δηλαδή είσαι συν στα λεφτά. Δηλαδή εφόσον είναι ας πούμε να πας από εδώ στην στην Αθήνα κάποια στιγμή, δεν πας ρε φίλε μέσω Θεσσαλονίκης για να πας στην Αθήνα μετά. Αυτό άμα είναι δηλαδή να κάνεις κάτι. Κατάλαβες, καλύτερα να τα μαζέψεις, ναι, μπαμ να το κάνεις παρά να κάνεις ψηλά. Ναι. Εντάξει, τώρα όπως το δει ο καθένας. Δες τόσο Ταλιμπάν τουρπο δεν θα το κάνω. Όπως το προηγούμενο. Άλλο, όχι, όχι. Ξέρεις τι μ' αρέσει πάρα πολύ. K24. Ναι. Είναι σχετικά φθηνά μοντέρνα. Απλά για να το κάνεις κάπου 24 θα χρειάζονται όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή τη γέφυρα που είναι μας και είναι και πανάκριβη. Έχει 5. Το κάπου 24 τι έχει διαφορετική κεφαλή μόνο από το άλλο. Ναι, η κεφαλή αλλάζει. Κάπου 24 έβγαινε το Accord, έβγαινε το TSX. Αυτά πιο σπάνια ακόμα. Ναι, ναι. Αλλά είναι σχετικά φθηνά. Αλλά δεν στροφάρουν τόσο ψηλά αυτά, φαντάζομαι, λόγω κυβικών. Δεν στροφάρισα το K20 δηλαδή. Όχι, δεν στροφάρισα το K20. Απλά βάζει την κεφαλή από το K20. Και τα κάνεις τα βάνια. Δες, είναι αναλόγως, έβγαιναν 4 K24 α1, α2, α3, α4. Το καλό ήταν το α2 που μπορούσε να βάλεις την κεφαλή χωρίς να πειράξει τίποτα. Στο α3 και στο α4 είναι πολύ μπομπέτα πιστόνια. Και έπρεπε να το κάνεις σφυρί για να βάλεις την κεφαλή, γιατί θα βρεις και πάνω. Ναι. Ξέρεις να πας στο κτέλ, Όχι, δεν ξέρω. Ούτε εγώ. Τόσο να τρίψει. Πολύ ωραία. Κάτω στο ποτάμι, κάνω αριστερά. Κάτω στο ποτάμι, κάνω δεξιά. Αριστερά. Τι θεωρώ αγροτικό μπατσικό, ρε μαλάκα. Θα μ' άρεσε να πάω να κυκλοφορώ με αγροτικό. Κι εγώ. Μπατσικό. Ειδικά τα αγροτικά τα έχω σε. Μ' αρέσουν, τα έχω σε εκτίμηση. Είναι ωραία εργαλεία. Να είδα στη Χαλκιδική να εσάει, Πώς είπα. Για 4. Ναι. Ήρθε Ελλάδα αυτό που ήταν. Αυτό το είδα έχει κόκκινε πινακίδε τώρα. Τι φάζει, δεν ξέρω. Αλλά το έχει ρημάδι ο άνθρωπος απ' έξω. Κάνε εδώ αριστερά. Το SI το αμερικάνικο δεν έχει κόκκινες πινακίδες. Κόκκινες πινακίδες εσύ τι είναι. Από πολύτεκνος μπορεί να ήταν και το έφερε απ' έξω. Ναι, μπορεί. Δεν πληρώνουν τελωνίο αυτοί, ρε. Αυτός μπορεί να, ναι, ή μπορεί να ήταν στο εξωτερικό. Αλλά ήταν απ' έξω, άστο ρημάδι. Το SI πίσω έχει τα φανάρια τα ίσια. Πού πάμε τώρα. Τράβο ευθεία. Α, τι πάει. Δεν ξέρω, κάπου εδώ πρέπει να το κάνουμε. Μάλιστα. Αυτά που λες, δεν ξέρω, τα έχω μπορδοκλώσει τόσο πολύ στο μυαλό μου. Κάθε μέρα που μπαίνω ή το να έχεις τώρα 10.000, είχες που να τα πετάξεις την επόμενη μέρα. Αύριο ρε θα το έκανα. Αύριο. Αύριο. Θα τον έπαιρνα τηλέφωνο, στείλτα. Στείλτα. Και ξέρεις, το καρπιδί το έχω ξανακάνει ήδη αυτή τη δουλειά μια φορά. Όταν είχα φτιάξει το πλάνιζα τότε, είχα αγοράσει πάλι τροπέτο. Μισό αμάξι και τα είχα πάρει όλα και είχα κάνει μια σωστή μετατροπή χωρίς να λείπει τίποτα. Ψάξει βιδάκια, ψάξει βασούλες, ψάξει εκείνο. Κάτσε κάπου εδώ δεξιά. Το είχα κάνει όπως. Το έβγαινε από δεξιά. Ναι, για στρίψε. Are you sure? Πυροσβεστική λέει. Στρίψε, βέβαια. Στρίψε. Αυτό άγει ζήτημα στα λιγόρια, αλήθεια. Γάμισε το.
πήγαινε από εδώ, πήγαινε από εκεί. Έχουμε 3 ώρες στο δρόμο και έχουμε φτάσει. Ναι, ναι, παντού. Παντού έχει εφημένες. Να, ευθεία. Πού είναι δέματα, για κοιτά. Δέματα. Για πήγαινε ευθεία. Έλα, να, εδώ. Το κλίμα φίλους είναι όχι απλά μαγικό αυτό πράγμα. Αυτό το πράγμα λατρεύω. Σουτάει πάρει για να βγάλει κρύο. Τι αργούσε. Αργούσε πάρα πολύ. Μαλάκα δεν μπορώ, δηλαδή. Δεν γίνεται ρε φίλε καλοκαίρι τώρα χωρίς air condition. Δεν ζήσε. Όχι, εγώ σε όλα τα μάξι είχα. Όχι και στο πλάνζ είχα κλίμα. Κλίμα, air condition. Δηλαδή παλιά πριν ανακαλυφθεί το air condition, πώς ζούσαν μέσα στα αυτοκίνητα χωρίς air condition. Τι μάλλον. Φαίνεται. Γιατί και παλιά δεν έκανε 40 βαθμούς σίγουρα έκανε. Τι δεν έκανε. Τίποτα, αυτό το αμάξι έχει ένα κλίμα κάτσε καλά. Και φαντάσου 25-26 βαθμούς. Άμα το βάσει λίγο αρχίζει κρυσταλώνει μία. Ναι ρε, δεν μπορείς, παγώνεις. Δεν γίνεται, το condition για να έτσι χρησιμοποιείται σωστά. Δεν το βάζεις 17 και το αφήνεις. Και δεν το κόβει. Το βάζεις ότο και ναι, εκεί 26, ναι. 25, ανάλογα πόσο ζέστη. Αυτό το αμάξι δεν το κόβει. Δηλαδή παρόλο που είναι αδύναμο. Γιατί είναι ήδη αδύναμο και δεν σου φαίνει διαφορά. Καλά για να προσπεράσεις με... Το κουτσό το άλογο. Για να προσπεράσεις άμα το έχεις τέτοιο, άστο, όχι. Κλείνεις, παίρνεις φόρα και προσπερνάς. Ένα πράγμα που μετρώει δεν έχει λείψει, ναι. Έγαμε σε το ξέρω και εγώ από το Άουρος έτσι. Δεν προσπερνάς και απλά κάθεις από πίσω και περιμένεις. Είναι επικίνδυνο να μην έχεις αδύναμη. Όχι ρε. Εγώ έχω ανακτήσει. Κάνεις, Εγώ έχω ανακτήσει. Να πέσω τώρα θάλασσα, να είναι ο άλλος που πάει με 40 ο κοιμισμένος. Άλλοι 10 κοιμισμένοι κάτω από πίσω γιατί δεν θα φούνται να προσπεράσουν. Άμεσα. Και εσύ τώρα πρέπει να προσπεράσει όλο μαζί. Η χειρότερη είναι αυτή. Γι' αυτό θέλει λίγα γκάζια. Για ένα σκυλό πιο safe. Θέλει λίγα γκάζια, ναι. Με το άλλο δεν με έδινε. Πάνω ήταν 20 άτομα. Έβγαινε για προσπέραση, καρφί όλου. Σε αυτό εδώ, όπω είπα πριν, 9 προσευχέ. Μάλιστα, δηλαδή. Τι. Τι έχουμε να δούμε τους επόμενους, τις επόμενες μέρες. Θα ασχοληθούμε με την εμφάνιση. Πότε λες να το βάψεις τελικά, έχεις αποφασίσει χρώμα, ούτε καν, ούτε καν. Δεν μ' αρέσει τίποτα. Έλα, δεν σ' αρέσει τίποτα, ρε μαλάκα. Εντάξει, πάλι εμένα μου αρέσουν αυτά τα καφετοειδές, περλο, πορτοκαλό, καφέ. Κάτι τέτοιο. Απλά του πάει πολύ το μαύρο αυτό το αμάξι. Του πάει, ναι, η αλήθεια είναι του πάει. Του πάει γιατί είναι σεντάν. Μετά σκέφτηκα να κάνω κάτι σε μαύρο, απλά να αλλάξω το μέταλλο, να είναι λίγο πιο ανοιχτό. Σαν αυτό το BMW είχαν βάσει ένα story με ένα BMW. Αλλά χάνει πολύ ρε μαλάκα το μαύρο. Δηλαδή βλέπεις διαχύτες πίσω, δεν ξεχωρίζει τίποτα. Όχι, απλά βλέπεις ένα ογκώδι, ένα ίδιο πράγμα. Δεν είναι... Είναι λίγο... Λευκό. Κοιτούσα για λευκό, απλά αυτό το look δεν του πάει λευκό. Άμα ήταν το look του Type R, το Type R επειδή έβγαινε ήδη λευκό, του πάει. Δεν φορούσε. Τώρα εντάξει, κόκκινο. Τι μου έχεις δείξει τελευταία, ρε. Να το κάνεις. Purple Moth, τι μου έχεις δείξει. Ναι, είχα δει και κάτι τέτοια. Όχι, τώρα... ένα τέτοιο μου έχεις δείξει, ρε. Από το καινούργιο Αλφα Ρωμαίο. Α, το. Το ένα γαλαζοπράσινο που μοιάζει λίγο με αυτό που έβγαλε τα δικά μου. Το είδα από κοντά αυτό. Ναι, καλό. Πλατινιάζει. Αυτό είναι λίγο ματ. Όχι, όχι, πλατινιάζει. Απλά. Τι σαν, είναι, πλατινιάζει. Σαν να νικελιάζει. Είναι λίγο τα μέταλλα έτσι μυστηρίχη κάνει. Να σταματήσεις να μας πάρει μαζί. Όχι, όχι. Τι χρώμα είναι αυτό τριπλή εσύ. Μπορεί για να κάνει τέτοια αντανάκλαση. Πρέπει να έχει πέρλα μέσα. Θα σκύψει και τι έχει μέσα. Φαντάσου 4 άτομα φορτωμένα. Το είναι δύο τίποτα μαλάκα. Όχι ρε. Δηλαδή εγώ να προχωράω με τον BMW στην ευθεία, όχι να στρίβω και να καπνίζει από πίσω. Γιατί έβρισκε μόνιμα. Και κάπνιζε σαν να κάνω drifter μαλάκα. Θα κάπνιζε από πάνω και από κάτω. Αυτό το αμαξούλι με μια αργότερα μια καλή coilover έχει πολύ, πολύ γαμάτο τιμόνι. Τι σφυρίζει έτσι, αυτό παίζει να είναι παράστατο τον ενισχυτή. Ναι. Είναι επειδή φοράει ηχοσύστημα του εργαλείου. Όχι, Mercedes αχρωτικό, μα λέει. Πούλησε αυτό. Πούλησε αυτό. Αν πούλησε, λέει. Για κάνει καταφάρσα να δεις. Όλα πουλάνε στην Ελλάδα. Όλα. Όλα. Τι θα πάρει άλλο, Μητσοποιήσει του Πατζέρο. Θα πάω να πάρω Mercedes να πάω για τον κόλπο. Ναι, έχουμε σε Mercedes. Ναι, και τώρα ξέρει τι βρω. Τώρα η μόδα έφυγε από τα. Καλά, τα κακίνη ήταν μια φορά και ένα καιρό. Τώρα ξέρει ποια είναι η μόδα.
Ποια? Τα Ranger. Έχει βρωμίσει τόπους εδώ. Α, Ford Ranger, ναι. Και πόσα και το άλλο το Ranger, με το άλλο πιο μεγάλο το Ranger ποιο είναι? Το Raptor. Α, το Raptor είναι ωραίο, φίλε. Το Raptor γαμάει. Το Raptor είναι τέρας. Έχουμε στη Λάρισα. Raptor. Έχω δει κι άλλο. 60.000. Τόσο, έχει καινούριο. Εντάξει, φίλε, δεν... Εντάξει. Πέρυσι, αυτό το αμάξι πέρυσι για τον όγκο, καθαρά. Ναι, ρε μαλάκα. Για να είσαι σαν τους ράπερ στην Αμερική. Ναι, μπράβο, να είσαι σαν τέτοια. Να είναι πίτα μαύρο τζάμι, χέρι απ' έξω, ζάδι λάστιχα, τα κτλ. Τέτοια. Να είσαι φανάρι και να λες παιδιά κανόνισε. Γιατί δεν σου πατήσω. Τώρα το θέλω κόσμο. Να μπρέξει τα λέει. Τι ε? Να μπρέξει. Όχι, ρε, τι να μπρέξει. Μάλιστα. Α, για τον τόρπο δεν ξέρω. Για τον τόρπο μπορεί και να το κάνουν, ξέρω. Ναι. Εντάξει, κοίτα μία να πάρει τα φτερά να τελειώσουμε λίγο την εμφάνιση απ' έξω. Γιατί λένε ότι αυτά λέει turbo, τα K20, τα μανίσια τα περνάνε. Αυτό το 550 άλογα, λογικό δεν είναι, το περνάει. Το ξέρω. Και είναι και από turbo, μαλάκα. Θα το κάνω και πάμε πατήσουμε ένα ατμόσφαιρα. Να πούμε στα παιδιά ότι ντύσαμε εδώ τους καπλαμάδες. Α, ναι, ο κύριος εδώ... Ασχοληθήκαμε και με... Και με Αλκαντάρα. Κάναμε εδώ. Αλκαντάρα, ναι. Περάσαμε Αλκαντάρα εδώ, εδώ και εδώ. Πώς και στα μπροστά και στα πίσω. Upholsters. Upholsters. Ναι, γίναμε και τα. Εντάξει, έγινα πολύ. Τώρα τα βλέπω πρώτη φορά. Ναι, είναι στη ωραία. Αυτή και την φλακία το. Αυτοί οι Άπωνες, ώρες, δηλαδή. Αυτή. Καλά χρυσά παιδιά βγάζουν μια χαρά αμάξια. Αυτό με τα υφάσματα. Τι μάλλον. Όχι μαλωμένοι είναι. Δηλαδή. Μαλά και το μεταξύ το έχουμε βάλει τρομακτικά καλά, έτσι. Και όλα, να δεις και από εδώ. Ναι, το έχουμε βάλει τρομακτικά καλά. Είχαν το κοτλέ. Και τα πίσω. Δεν κάναμε βίντεο να σας δείξουμε πως βάλαμε Αλκαντάρα, αλλά ο Νίκος θέλει να κάνουμε και όλο τον ουρανό και τις κολόνες και αυτά να τα ντύσουμε με Αλκαντάρα και τέτοια. Οπότε, αφού κατέχεις. Πιθανό να κάνουμε ένα βίντεο τότε και να σας δείξουμε, όχι να σας δείξουμε για να μάθετε πως περνάμε Αλκαντάρα, γιατί και εμείς πρώτη φορά το κάναμε. Απλά θα ξυλώσουμε τον ουρανό, τον περάσουμε όλο μαύρο Αλκαντάρα. Και έτσι και αλλιώ θέλω να δούμε τι θα κάνουμε. Οπότε μπορεί να κάνουμε τότε ένα βίντεο για να σα το δείξουμε. Γιατί αυτά θέλουν καθαρά επιλόγω, επειδή έχει ηλιορροφή. Έχει 4 νεροχύτες. Αυτοί θέλουν καθάρισμα για να καθαριστούν. Πρέπει να βγάλει τον ουρανό. Έχει με την ευκαιρία μια που θα βγάλει τον ουρανό. Δεν τον περνάμε με μια Αλκαντάρα. Με τέτοιο υφασματάκι, ωραίο είναι. Φτάνει αυτό που έχει ή να πάρει. Όχι, πάρω άλλο. Είχα μια αμφιβολία να τα κάνω κόκκινα, αλλά μετά. Όχι, ρε. Κόκκινο. Α, και καθίσματα πρέπει να βρει, Βρήκα. Πρέπει να βρει καθίσματα, φίλου. Φίλου. Πρέπει να βρει καθίσματα. Δεν είναι μια χορηγία. Πρέπει να βρει καθίσματα, φίλου. Τι κάθισμα είναι αυτό που βάζει τον κόλο μου, μαλάκα. Να βάλω ένα PayPal, donate, πα και μπρο. Είναι αυτό κάθισμα για να βάλω τον κόλο μου. Ό,τι πάρει. Αυτό με αυτό το αμάξι είναι ότι πάρει 1000 ευρώ. 1000 ευρώ, ότι πάρει 1000 ευρώ. 1000 ευρώ έχουν καθίσματα. Έχει γύρω στα 800. Ναι, αφού είναι ρικάρ, αυτοί που τα είναι. Και μπαίνουν και κουτί. Εντάξει, μην νομίζεις ότι είναι και πολύ ακριβά. Ο εργοσιακό κάθισμα είναι. 400 ευρώ το ένα τα παίρνει. Ναι, που ναι. Μεταχειρισμένα καινούργια. Ναι, άσου, ναι, δεν είναι και πολύ ακριβά, κάτσε. Αυτά είναι η ίδια με το F2, FT2 είναι η ίδια. Το μόνο που αλλάζει μία η δεξιά η βάση που είναι αλλού η τρύπα. Το φτιάξουμε, έχουμε μάστορα εμεί. Δεν χρειάζεται μια τρύπα ανοίξει. Έχουμε μάστορα. Ναι. Μάλιστα. Αυτά. Αυτά για το χοντάκι, παιδιά. Ναι, δεν έχουμε να σας πούμε και πολλά ακόμη. Χρώμα δεν ξέρω, τι λες. Σύντομα, το επόμενο βίντεο πιστεύω θα είναι φτερά. Φτερά μάλλον. Φτερά. Φτερά θα βάλουμε σε κάποιο επόμενο βίντεο που θα ασχοληθούμε με αυτό εδώ το αυτοκίνητο. Καλά είναι light version η δουλειά γι' αυτό. Δεν είναι... Αυτά που έχεις φτιάξει μέχρι τώρα εσύ πολύ πιο το BMW, το Lexus και όλα αυτά ήταν δύσκολα. Αυτό είναι τίποτα. Και άλλος μπορείς να βάλεις κατευθείαν πάνω. Ναι, αλλά βρίσκει μετά, δεν αλλάζει κάτι, ρε φίλε. Το θέμα δεν είναι μόνο οπτικό να καλύπτει ρόδα. Είναι και μέσα λειτουργικό το θέμα. Ναι, το ότι όταν όχι, συμπιέζεται, ναι. Βρίσκει πάνω, να μην βρίσκει. Με ρωτούσαν τώρα που ήμουν πάνω στην Καλλιχημική, ο κόσμος για τις Ζάντες και North Wheels και όλα αυτά. Μου λέει, άλλο λέει τι 17 λέει. Λέω τι 17. 7 άρα είναι 8, ναι, λέω. Ναι, ναι, ναι. 6,5 πες. 6,5 μπροστά, 7 πίσω. Μόλις έλεγα 9,5 και ήταν λίγο έτσι, ρε. Άρχισα να κάνει αυτό το πράγμα. 9,5 λέει πολύ. 9,5 φορά είναι ότι πεντάρε η BMW πίσω, μαλάκα. Λοιπόν, τι βάλατε, λέω αυτή. Α, να τι βάλαμε. Ορίστε. Ορίστε, friends.
Ναι, με κοιτούσαν λίγο έτσι, μισθή, 9,5. Ορίστε, friends. Μέτρα την άμα θες. Πάρε το μέτρο και μέτρα την. Τέλος πάντων, εδώ πας δεξιά, ε. Λοιπόν, εμείς στρίβουμε δεξιά. Πάμε να δώσουμε δύο κακές. Και... πάμε από τα άλλα τα λάκια πάνω. Αυτά. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, παιδιά. Γράψτε σε σχόλια από κάτω τις ιδέες σας και πώς σας φαίνονται αυτά που σας είπαμε για το μέλλον, τα μελλοντικά μας σχέδια για αυτό το αυτοκίνητο. Κόντα. Το Κόντα, μέχρι το επόμενο, μόνο τρίτη. Μόνο τρίτη.